Το δραματικό σκηνικό που ξεδιπλώθηκε μπροστά τους όταν άρχισαν να ψάχνουν απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του γιού τους περιέγραψαν στο δικαστήριο ο Ανδρέας Γιακουμάκης και η σύζυγός του. Οι γονείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη ξαναζούν συγκλονισμένοι το χρονικό των αποκαλύψεων για το άγριο μπούλινγκ και τα βασανιστήρια που έζησε ο άτυχος σπουδαστής της γαλακτοκομικής σχολής των Ιωαννίνων για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν εξαφανιστεί και βρεθεί νεκρός λίγα μέτρα μακριά από την εστία κολαστήριο όπως την έχουν περιγράψει άλλοι φοιτητές, σκιαγραφώντας τα καψόνια που έστειναν οι κριτικοί συμφοιτητές του, οι οποίοι κάθονται στο εδόλιο για την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχασα κλειδιά ούτε πρόβατο, έχασα το παιδί μου. Το έστειλα σε ένα μαγαζί με ανήθικους να σπουδάσει. Ξαφνικά οι αξίες έχουν χαθεί. Ο φίλος έχει άλλη έννοια, όχι να εκμεταλλευτείς μια σιωπή. Ευτυχώς ο Βαγγέλης μου μπορεί να μην μίλησε, αλλά η σιωπή του ακούστηκε παντού, σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Η Κρήτη δεν είναι αυτή που δείχνουν. Η οικογένεια αυτή έχει αφιερώσει τη ζωή της στη δικαίωση της μνήμης του παιδιού. Τα ερωτήματα που βασανίζουν την οικογένεια είναι δύο. Καταρχήν, πώς έφυγε ο Βαγγέλης, δηλαδή ποιο χέρι του στέρησε τη ζωή γνωστού όντως ότι είχε ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και το δεύτερο θέμα που βασανίζει την οικογένεια, σύμφωνα με την καταδικαστική ήδη πρωτόδικη απόφαση, κάποιοι άνθρωποι φέρονται προς το παρόν να έχουν κάνει κάποια άσχημα πράγματα στο Βαγγέλη, τα οποία τιμωρούνται και διώκονται και τιμωρούνται από τον νόμο. Πρωτόδικα οι κατηγορούμενοι που έχουν αρνηθεί όσα τους αποδίδονται, δηλώνοντας φίλοι του Βαγγέλη, έχουν καταδικαστεί για 8 από τις 9 πράξεις κακοποίησης που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Με περιγραφές που σοκάρουν για το πώς τον έκλειναν στην τουλάπα, τον έσερναν στους διαδρόμους και τον διαπόμπευαν μπροστά στους άλλους σπουδαστές. Ήταν δυναμικός, κοινωνικός και όλα αυτά που έζησε του τα επέβαλα να τα υποστεί. Το γιατί δεν μας μίλησε, μας τρώει όλους. Στο χαμό του Βαγγέλη μου γνώρισα όλη την ανθρωπιά του κόσμου, αλλά και όλη την κακοήθεια. Ο όρος αυτοκτονία για το θάνατο του γιού μου δεν είναι αποδεκτός. Με αφορμή τη σημερινή κατάθεση ενός από τους τότε φοιτητές της σχολής, ο οποίος δήλωσε ότι έμαθε από περιγραφές τα όσα συνέβαιναν και δεν ήταν παρόν σε κάποιο από τα καψόνια, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έσπευσαν να κάνουν λόγο για νέα δεδομένα, αμφισβητώντας εκ νέου όσα έχουν καταγγελθεί. Περιμένουν λοιπόν από τη δικαιοσύνη να ρίξει φως, όπως και πάντα κάνει, στο τι ακριβώς συνέβη με το παιδί τους. Περιμένουμε κάποια οποιαδήποτε εξέλιξη στην κατεύθυνση της διαλεύκανσης.